Ήμουνα στη Ρόδο πριν, με τους Legends του 2004, που πηγαίνουμε ανά την Ελλάδα σε διάφορα σημεία της Ελλάδας για να μας γνωρίσουν τα παιδιά και της τοπικής κοινωνίας. Και την επόμενη ημέρα ήρθα εδώ στη Σίμη με φίλους, να το πω έτσι, από ένα άλλο άθλημα, το μπάσκετ, όπου παίξαμε μπάσκετ για καλό σκοπό, φιλανθρωπικό σκοπό στη Σίμη, εδώ με την τοπική ομάδα, στα πλαίσια των εορτασμών του Πανορμήτη, που είναι πάρα πολύ μεγάλη γιορτή. Πιστεύεις? Ναι, πιστεύω. Σε έχω και ένα τατουάζ, μάλιστα, με τον Αρχάγγελο, προστάτης μου. Έχω γνωρίσει έναν μοναχό αγιορείτη, ο οποίος όταν γνωριστήκαμε μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση που μου είπε: «Άγγελε, πιστεύεις, το βλέπουμε», λέει, «έχουμε δει, λέει, στα παιχνίδια της Εθνικής, πρωτού μπεις μέσα στο παιχνίδι που κάνεις το σταυρό σου». Λέει, «Μπράβο, παιδί μου». Ένα γκολ που σημάδεψε τις καρδιές όλων μας ήταν αυτό στην Πορτογαλία. Είναι η σημαντικότερη στιγμή της καριέρας μου, το σημαντικότερο γκολ που έχω πετύχει ως αθλητής. Είχα την τύχη, την ευλογία να αφήσω ένα θετικό πρόσημο. Ο κόσμος να με συνδυάζει πάντα με την Πορτογαλία και εκείνο το γκολ. Οπότε νιώθω ευλογημένος πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εκείνο το καλοκαίρι του 4 άλλαξε τη ζωή μου. Ήταν το όνειρό μου που είχα από παιδί. Να πετύχω ένα γκολ με την εθνική ομάδα σε ένα τελικό. Συναντώ ανθρώπους και συγκεκριμένα γυναίκες, οι οποίες, ξέρεις, στη στιγμή που πετυχαίνω το γκολ το 2004, σπάσα τα νερά και έπρεπε να πάνε να γεννήσουν. Αλλά έλα που γινόταν χαμός στο δρόμο. Και οι δύο κοπέλες γεννήσανε στο αυτοκίνητο. Η μία είχε βγάλει το κοριτσάκι της Αγγελική. Τελειώνω το πρωτάθλημα στη Γερμανία και μαζευόμαστε τώρα στην Ελβετία για την προετοιμασία πριν το γύρο του 4. Ξεχνάω το διαβατήριο και ταξιδεύω με την εθνική ομάδα Γερμανίας στην Ελβετία. Φτάνω στα σύνορα και μου λένε το διαβατήριο. Ψάχνω το διαβατήριο, πουθενά το διαβατήριο. Λέω, Θεέ μου, δεν το πιστεύω. Είχα μία φανέλα μέσα στη τσάντα μου και είχα και κάτι από κόμματα από εφημερίδες και περιοδικά κτλ. Γιατί είχα πάρει το πρωτάθλημα Γερμανίας. Τα δείχνω αυτά για να αποδείξω ότι είμαι αυτός κτλ. Και μου δώσανε ένα χαρτί ότι για 10 μέρες τέλος πάντων μπορώ να περάσω. Αν δεν περνούσα εκείνη την ημέρα να πάω απέναντι, θα υπήρχε μια ταλαιπωρία. Αλλά με βοηθήσανε. Οπότε στο αντοπέδωσα μια φανέλα στο τέλος. Είχε σκούρια. Έβγαινα στο ζέσταμα πρώτος. Τα αποδυτήρια δεν φορούσα, τα ποδοσφαιρικά μου παπούτσια δεν τα έδαινα μέχρι να βγούμε έξω. Φορούσα μπλουζάκια κάτω από τη φανέλα μου και έγραφα κάποια έτσι συνθήματα κτλ. Και αυτά φαντάσου πάνω από 400 φορές, γιατί έχω παίξει 400 παιχνίδια. Οπότε καταλαβαίνεις πόσα μπλουζάκια χαράμισα με μαρκαδόρος. Πώς πήρες την απόφαση να σταματήσεις το ποδόσφαιρο? Ήμουνα στη Σαουδική Αραβία. Όταν έπαιζα το τελευταίο μου παιχνίδι με την ομάδα που ήμουν εκεί, κοιτάζω το ρολόι στο 75, είχε ακόμα 15 λεπτά και σκέφτομαι, Άγγελε, αυτό ήταν. Μου ήρθε έτσι γιατί αισθάνθηκα γεμάτος. Αισθάνθηκα ότι δεν έχω κάτι άλλο να δώσω και καλύτερα να σταματήσω σε αυτό το επίπεδο που είμαι. Τα 15 τελευταία λεπτά έτρεχα σαν μικρό παιδάκι στην Αλάνα όπως ξεκίνησα. Το χάρηκα τόσο πολύ. Στο γήπεδο σου έχει τύχει ποτέ να τραυματιστείς από φύλαθλο? Έχω υπάρξει θύμα βίας οπαδικής και πραγματικά ήταν τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου. Έχω τραυματιστεί βέβαια. Είχε τύχει μετά από παιχνίδι να έχουμε, ας πούμε, συμπλοκή με οπαδούς, να έρθουν να μας χτυπήσουν κτλ. Και εμείς οι αθλητές πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στον τρόπο που αντιδρούμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, γιατί δίνουμε και το σύνθημα στους φιλάθλους. Το 2004 είχες εκδηλώσεις θαυμασμού. Επικρατούσε μια τρέλα. Είχαμε δει σχεδόν τα πάντα. Από προτάσεις γάμου με πινακίδες, από γράμματα, από ό,τι μπορείς να φανταστείς. Δεν θα ξεχάσω ότι όταν γυρίσαμε από την Πορτογαλία, που ήμασταν μέσα στο λεωφορείο, κάναμε 4-5 ώρες. Μας πετούσαν τηλέφωνα, μας πετούσαν ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα τηλέφωνα της κορίτσια. Ακριβώς. Δεν ήταν, να το πω έτσι, το φόρτε μου ότι ήμουν ένας άντρας, τότε ένα παιδί, ο οποίος, να το πω έτσι, θεωρούμουν το σεξ σύμβολο, να το πω έτσι, της χώρας. Αλλά υπήρχαν στιγμές που κι εγώ αισθανόμουν ο ίδιος πολλές φορές λίγο άβολα, αλλά ήταν φυσιολογικό. Το
Όταν έχασα τον πατέρα μου, ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή για μένα, γιατί τον είχα ιδιαίτερη αδυναμία. Με τον πατέρα μου είχαμε πει τα πάντα, δεν υπήρχε τίποτα ανίποτο. Και γι' αυτό όταν έφυγε, δεν είχα να προσθέσω κάτι. Ξέρεις ότι δεν έχεις αφήσει τίποτα στη μέση. Υπάρχει η περίπτωση να σε δούμε βουλευτή, ευρωβουλευτή ενδεχομένως. Μου εμπιστεύτηκε ο κύριος Τζιτζικώστας στην περιφέρεια μια πάρα πολύ μεγάλη θέση, μια πολύ τιμητική θέση. Αντιπεριφερειάρχη ψηφιακής πολιτικής. Στην αρχή πολλοί είπαν ο Χαριστέας με την ψηφιακή πολιτική. Αυτός είναι ποδοσφαιριστής. Ο ρόλος μου όμως ήταν να διοικήσω αυτό το τομέα και μάλιστα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Αν και ακούστηκε το όνομά μου, θεωρώ ότι είναι το καλύτερο για μένα να παραμείνω σε αυτή τη θέση που είμαι, όπου εκεί μπορώ να προσφέρω στον κόσμο άμεσα. Έχετε και δύο κορίτσια. Η μεγάλη μου είναι 12 και η μικρή μου είναι 7. Και μάλιστα χαίρομαι που και οι δυο τους ασχολούνται με τον αθλητισμό. Η μεγάλη μου κάνει βόλεϊ, είναι τώρα ξεκίνησε στο βόλεϊ και η μικρή είναι στο στίβο.